Ναι, είναι αλήθεια πως τα τατουάζ στις μέρες μας γνωρίζουν τρομακτική άνθηση. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και πλέον τα συναντάμε σχεδόν σε κάθε ηλικιακό γκρουπ, σε κάθε κοινωνική τάξη και σε οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση. Τελικά όμως είναι για όλους? Μάλλον ναι. Είναι εύκολο να τα αποκτήσεις? Ναι. Είναι επικίνδυνα? Μάλλον όχι. Αλλά... Για όσους τώρα γνωριζόμαστε, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, ζωγράφος και tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να ασχοληθώ με το YouTube και αυτό το κανάλι είναι για να μπορώ να μεταφέρω τις σωστές πληροφορίες γύρω από τα τατουάζ με απλά λόγια, χωρίς υπεκφυγές και τυμπανοκρουσίες. Οπότε αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Σε αυτό το βίντεο όμως θεωρώ πως είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να δούμε πίσω από τον όμορφο κόσμο των τατουάζ και να εστιάσουμε στην επικίνδυνη πλευρά τους, στο σκοτεινό κόσμο της δερματοστιξίας. Σήμερα θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τις αλλεργίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των χρωστικών ενός τατουάζ, αλλά και να διερευνήσουμε σε βάθος ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό των μολύνσεων ενός τατουάζ. Είναι πολύ φυσικό με την τόσο ευρέως διαδεδομένη πρακτική του τατουάζ να τα θεωρούμε ακίνδυνα. Ωστόσο, είναι γνωστό πως ένα πολύ μικρό ποσοστό των ατόμων που κάνουν τατουάζ μπορεί να παρουσιάσουν κάποια αλλεργική αντίδραση, συνήθως στις χρωστικές του τατουάζ. Παρόλο που το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με μελέτες, δεν ξεπερνά το 5% του πληθυσμού ή όσων κάνουν τατουάζ, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αξίζει πραγματικά να σημειώσουμε είναι πως η κόκκινη χρωστική είναι αυτή που παρουσιάζει τις περισσότερες επιπλοκές. Η αλλεργία, ωστόσο, στο μαύρο χρώμα, που είναι και η βασική χρωστική στα περισσότερα τατουάζ, παρουσιάζει σχεδόν μηδενικά ποσοστά αλλεργικής αντίδρασης. Και αυτό γιατί αποτελείται κυρίως από άνθρακα. Ένα στοιχείο με το οποίο ο οργανισμός μας είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένος. Οι αλλεργίες συνήθως παρουσιάζονται άμεσα ως κνισμός ή έξεμα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν μήνες αργότερα ή ακόμα και χρόνια. Τώρα, αν ψήνεις να χτυπήσεις ένα τατουάζ και θέλεις να την ψάξεις περισσότερο ή πιστεύεις πως έχεις κάποια προδιάθεση σε αλλεργίες, θα σου πρότεινα να απευθυνθείς σε κάποιον δερματολόγο ή αλλεργιολόγο, ο οποίος θα σε συμβουλέψει σωστά πρώτα απ' όλα και ενδεχομένως να σε υποβάλει σε μια εξέταση που λέγεται patch test. Εναλλακτικά, θα μπορούσες να κάνεις αρχικά ένα πολύ μικρό τατουάζ, χρησιμοποιώντας τα χρώματα εκείνα που θα ήθελες στο μεγαλύτερο μελλοντικό σου τατουάζ. Τώρα, δεν θέλω να σε κουράζω, αλλά δώσε βάση, γιατί το επόμενο θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και θέλω όλη σου την προσοχή. Θέλω να δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ενώ μια αλλεργική αντίδραση στα τατουάζ μπορεί να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία σου, αυτό όμως που θα σου πω παρακάτω μπορεί να στη γονατίσει. Θέλω να σου μιλήσω για τις μολύνσεις, το AIDS και την υπατήτιδα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές έχω ακούσει για άτομα που προκειμένου να γλιτώσουν μερικά ευρουλάκια έχουν πάει σε κάποιο σπίτι φίλου, φίλης ή γνωστού για να κάνουν τατουάζ. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι σε σπίτι ή τατουατζίδικο, αν δεν ακολουθούνται πιστά και με πολύ μεγάλη προσήλωση όλοι οι υγειονομικοί κανόνες. Επειδή το τατουάζ ή η δερματοστιξία, όπως είναι η επιστημονική της ονομασία, είναι κατά κάποιο τρόπο μία επεμβατική πρακτική, όπου προϋποθέτει το τρύπημα του δέρματος με μεταλλικό αντικείμενο και κατά συνέπεια την εκροή αίματος, υγρών από τον οργανισμό, ο κίνδυνος για μολυσματικές ασθένειες είναι εξαιρετικά μεγάλος, αν δεν τηρούνται φυσικά όλες οι προφυλάξεις. Πάμε όμως να συμβουλευτούμε τη γνώμη ενός ειδικού.
και συγκεκριμένα του δερματολόγου κυρίου Παντελή Σουβατζίδη. Γιατρέ, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στους ενδιαφερόμενους. Τι ακριβώς είναι μία μόλυνση ενός τατουάζ και πώς μπορεί να συμβεί? Οι μολύνσεις είναι η εισαγωγή στον οργανισμό ενός ξένου μικροβιακού ή υιογενούς παράγοντα που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον οργανισμό. Αυτό γίνεται κυρίως από είτε όταν κάνουμε μια επέμβαση στο δέρμα και όπως ο μικρογραφισμός, η δερματοστηξία, με τα υλικά που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για αυτή την πρακτική, αν τα υλικά αυτά είναι μολυσμένα, μπορεί να διεισδύσει ή το μικρόβιο είτε ο ιός στον οργανισμό, στο δέρμα και κατόπιν στον οργανισμό, είτε από τον ίδιο τον άνθρωπο που κάνει αυτή την εφαρμογή, μπορεί να προκύψει μόλυνση από άτομο σε άτομο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν το τατουάζ μας έχει μολυνθεί και ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης? Μπορεί να το καταλάβει εάν ο ερεθισμός, ο οποίος είναι φυσιολογικός βέβαια έως ένα σημείο, είναι περισσότερο από το φυσιολογικό. Η περιοχή γίνεται πιο κόκκινη από το φυσιολογικό, γίνεται ζεστή, ενδεχομένως αρχίζουν να βγαίνουν φυσαλίδες στην περιοχή του τατουάζ. Αυτά είναι σημάδια ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στις υιογενείς λοιμώξεις, όπως στη λοιμώξη από τον ιό των ανθρώπινων φυλωμάτων, από τον HPV, εμφανίζονται μυρμηγκές. Εμφανίζονται δηλαδή λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή του τατουάζ κάποια σπυράκια, τα οποία είναι τα θυλώματα. Είναι δηλαδή εμφάνιση μορφωμάτων. Σε περίπτωση μόλυνσης από το ιό του απλού έρπιτα, εμφανίζονται οι φυσαλίδες του έρπιτα. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μία μόλυνση? Όσο αφορά τις δερματικές λοιμώξεις, δεν είναι τόσο επικίνδυνες. Όταν υπάρχουν όμως δερματικές λοιμώξεις που μπορούν να επεκταθούν και στη συστηματική κυκλοφορία, μπορούν να γίνουν συστηματικές λοιμώξεις. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και πρακτικά. Από το τατουάζ μπορεί κάποιος να κολλήσει ακόμα και υπατήτηδα, υπατήτηδα Β, υπατήτηδα C. Μπορεί να κολλήσει τον ιό του AIDS, τον HIV. Αυτές, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις. Ενδεχομένως μετά από κακή περιποίηση να γίνει κάποια επιμόλυνση από στρεπτόκοκο ή σταφυλόκοκο. Όχι κάτι τόσο σοβαρό. Και εδώ γι' αυτό είναι σημαντικό πολύ αυτός που θα εφαρμόζει το τατουάζ να δώσει και πολύ αναλυτικές οδηγίες στον ενδιαφερόμενο πώς θα περιποιηθεί την πληγή, το σημείο του τατουάζ. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αποταθούμε σε εξειδικευμένο δερματολόγο? Όταν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την επούλωση της πληγής ή αν δούμε κάποιο μόρφωμα, κάποιο σπυράκι ή κάτι άλλο να βγαίνει, να εμφανίζεται ξαφνικά, να ανατέλει στο σημείο που έγινε ο δερμογραφισμός. Παίζει ρόλο αν είναι σε στούντιο ή σε κάποιο σπίτι, ας πούμε? Ο πελάτης καλό είναι να φροντίζει εκεί που θα κάνει το τατουάζ, όπως πρέπει να φροντίζει εκεί που απευθύνεται γενικώς για οτιδήποτε, όπως φροντίζει να πάει σε έναν καλό οδοντίατρο, όπως φροντίζει να πάει σε έναν καλό γιατρό, θα φροντίσει να αποτανθεί σε ένα στούντιο τατουάζ στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανόνες και τις υγειονομικές διαδικασίες. Και αυτό μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί, δηλαδή μπορεί να δει αν ο εφαρμοστής θα χρησιμοποιήσει γάντια μιας κρίσης, θα μπορεί να δει αν η βελόνα που θα χρησιμοποιήσει θα την ανοίξει από ένα σακουλάκι και θα είναι μιας κρίσης, και γενικώς θα αντιληφθεί από το περιβάλλον αν είναι ένα περιβάλλον που εμπνέει αίσθημα καθαριότητας και τάξης ή το αντίθετο. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα τα πούμε σε κάποιο καινούριο επεισόδιο που ίσως να αφορά την αφαίρεση τατουάζ. Καθαρό περιβάλλον επομένως, επαγγελματικό περιβάλλον να προσθέσω, και ίσως όχι στην επιπόλαια λογική του «έλα μωρέ και τι έγινε». Στο κάτω-κάτω είναι τατουάζ. Επομένως, ας το κάνουμε να είναι όσο πιο όμορφο γίνεται, με τον πιο ασφαλέστερο τρόπο. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist στο Νίκο Τατού. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο ολόφρεσκο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά!